Η δικαστική οδό παίρνει πλέον το σύριαλ Φουρθιώτη. Μετά τις αποκαλύψεις Βρούτση στο Όπεν, ο νυν υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης απαντά ότι το δημόσιο, που έως τώρα δεν έχει ζητήσει επιστροφή χρημάτων, μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή τους αν η δικαιοσύνη αποφανθεί για την υπόθεση. Στείλαμε το θέμα στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την ακριβή νομική διάσταση του θέματος, αν τυχόν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, και βεβαίως το δημόσιο πάντοτε με τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων να ζητήσει πίσω τα χρήματα. Ο Μένιος Φουρθιώτης βρίσκεται σε διπλό εισαγγελικό κλειό, αφού μετά την καταγγελία Βρούτση για έφοδο στο Υπουργείο Εργασίας ερευνάται αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της παράνομης βίας ή της απόπειρας εκβίασης. Όχι μία, αλλά πολλές φορές το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει έρθει στο Υπουργείο, ναι, με πιεστικό τρόπο, με απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε υπαλλήλους, οι οποίοι δεχόντουσαν τρομακτικές πιέσεις, όμως δεν ενέδωσαν. Όταν σε μια χρονική στιγμή τον απέβαλαν από το Υπουργείο Εργασίας, όπως έπρεπε η αστυνομική, την ίδια μέρα στην εκπομπή του με κατήγγειλε ότι δέχτηκε βία η επίθεση από τους αστυνομικούς μου. Την ίδια ώρα ο οικονομικός εισαγγελέας ερευνά αν εξαπατήθηκε το δημόσιο από τις καταβολές στο Μένιο Φουρθιώτη μέσω του προγράμματος Συνεργασία.